Τουλάχιστον 39 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Μιανμάρ την Κυριακή κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων. 6 εβδομάδες μετά το πραξικόπημα που εκδηλώθηκε στη χώρα ανατρέποντας την κυβέρνηση Εθνικής Ένωσης για τη Δημοκρατία υπό την Aung San Suu Kyi, η κατάσταση παραμένει έκρηθμη. Μέχρι την Κυριακή είχαν καταγραφεί πάνω από 80 νεκροί κατά τη διάρκεια επεισοδίων. Το στρατιωτικό καθεστώς της Μιανμάρ έχει ανακοινώσει την επιβολή στρατιωτικού νόμου στις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της χώρας. Στην πόλη Γιανγκόν οι κάτοικοι κρύβονται στα σπίτια τους, καθώς στους δρόμους ακούγονται συνεχώς πυροβολισμοί και κυκλοφορούν σχεδόν αποκλειστικά στρατιωτικά οχήματα. Η απεσταλμένη του ΟΗΕ στη Μιανμάρ, Κριστίν Σράνερ-Μπούργκενερ, δήλωσε πως έχει συλλέξει πληροφορίες και καταγγελίες για βασανιστήρια κρατουμένων και εν ψυχρό δολοφονίες διαδηλωτών, σημειώνοντας πως οι πραξικοπηματίες αγνοούν τις διεθνείς εκκλήσεις για τερματισμό της βίαιης καταστολής των διαδηλώσεων. Από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι ανέλαβαν την εξουσία εξαιτίας της εκτεταμένης διαφθοράς και νοθείας στις εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου.